Αγαπητοί συναδελφοί, το θέμα που κουβεντιάστηκε την προηγούμενη φορά στο Συμβούλιο μας και αφορούσε τον εξυγχρονισμό του ΟΤΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι όλοι οι σύμβουλοι σταθήκαμε στο ύψος της περίστασης και με πολύ μεγάλη προσοχή αντιμετωπίσαμε το θέμα, λέγοντας, μάλλον ακούγοντας πολύ προσεκτικά τι υπόθηκε στο Συμβούλιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη του εξυγχρονισμού που αφορά όλη την κοινωνία. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν είχαμε λάβει καμία εισήγηση και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω γιατί δείχνει για πολλωστή φορά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται τα σοβαρά θέματα του Συμβουλίου και την ενημέρωση της αντιπολίτευσης. Επειδή λοιπόν είχαμε μόνο ένα χαρτί, το οποίο ήταν και παραπλανητικό, διότι έλεγε να αντικατασταθούν κάποιοι θάλαμοι. Και πίσω είχε μία απόφαση του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Ξηροπηγάδων. Και τίποτα άλλο. Θα σας πω δε ότι το αίτημα είχε μπει στο Δήμο από το Φλεβάρι, προσέξτε τι θα σας πω, και εστάλει στην τοπική κοινότητα 9 Μαΐου. Η τοπική κοινότητα συνεδρίασε στις 9 Μαΐου, στις 10 Μαΐου έστειλε την απάντηση στο Συμβούλιο και το φέρατε να το συζητήσουμε χωρίς κανένα άλλο χαρτί. Για να δείτε δε, Βαρία, δώσ' μου σε παρακαλώ το χαρτί, τον όγκο των χαρτιών που είχατε στη διάθεσή σας εσείς και που στερούμασταν εμείς, σας δείχνω αυτό το πακέτο. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν ανέχεσαι την αλήθεια, αγαπητέ κύριε, μπορεί να αποχωρήσεις. Το λέω να σέβεσαι αυτούς τους οποίους προσβάλλεις με το χειδαίωτερο τρόπο. Σαν παράταξη το λέω. Να τους σέβεσαι. Ήρθαμε εδώ χωρίς κανένα χαρτί να πάρουμε μια απόφαση. Και σας λέμε, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε διότι δεν γνωρίζουμε τι θα κάνετε. Και πολύ περισσότερο έχουμε δεσμευτεί στην κοινωνία ως δημοτική αρχή ότι δεν θα ξανασκαφτεί η πόλη και είχαμε πει στον ΟΤΕ αν έχει καλώδια να περάσει, να τα περάσει όταν ήταν σκαμμένη η πόλη για να αποφύγουμε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε φορά και το οποίο είναι κατάρα για την οργάνωση και τη διοίκηση της χώρας μας και του Δήμου μας. Και αυτό πήγαμε να σταματήσουμε. Και είπαμε στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας ότι δεν θα ξανασκαφτεί το κομμάτι αυτό. Είχαμε λοιπόν κάθε λόγο να ανησυχήσουμε όταν εδώ αποκαλύφθηκε από την κουβέντα ότι αυτό το κομμάτι, κάποιο κομμάτι θα ξανασκαφτεί. Και αυτή την απορία διατυπώσαμε και επιφυλαχθήκαμε να δούμε από τα χαρτιά αν υπάρχει άλλος τρόπος να τα αποφύγουμε. Αυτή ήταν όλη η κουβέντα. Και είπαμε μάλιστα να έρθει το συντομότερο δυνατό στο Συμβούλιο, το πολύ μέχρι σε 10 μέρες, αφού πιέζεται τόσο πολύ ο χρόνος, πάλι με δική σας επιτυχία, γιατί η εταιρεία είχε ζητήσει από το Φλεβάρι το αίτημα. Γιατί το φέρατε μετά από 4 μήνες και λέτε άρον-άρον εδώ και τώρα, αν δεν γίνει, χανόμαστε. Εσείς τα δημιουργείτε αυτά. Και έτσι λοιπόν έκλεισε το θέμα με αναβολή για να ξαναεπανέλθει μέσα σε 10 μέρες ο κουβεντιαστής. Αυτό είναι το θέμα της ουσίας. Πάμε τώρα στο παρασκήνιο. Στην κουβέντα αυτή εδώ, εμείς τοποθετηθήκαμε με βάση και τις εισηγήσεις αντιδημάρχων της συμπολίτευσης, της διοίκησης του Δήμου δηλαδή, που είπαν εδώ μπροστά στον ΟΤΕ ότι η κεραία που είναι στο αντίριο δημιουργεί πάμπολα προβλήματα, αναφερθήκαν σε θέματα υγείας παιδιών και δεν νομίζω ότι μπορείς κανείς να τα γνωρίσει αυτά. Πάντα συγκλονιστικό. Και μάλιστα ουδείς τα διέψευσε από τους ανθρώπους του ΟΤΕ. Ήταν εδώ και δεν τα διαψεύσαν. Κρατήστε αυτή τη σημείωση αν θέλετε, σας παρακαλώ. Βρέθηκα λοιπόν την επόμενη, πριν κάποιες μέρες ήταν της Αγίας Τριάδος, της Αναλήψεως, στον Πλάτανο. Όπου ήμουν με την κυρία Ζαμπάρα και τον κύριο Βλάντη και στη συνέχεια ήρθε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τον κύριο Κούκουνα και κάποιον άλλον από την, και τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ενώ λοιπόν καθόμαστε εκεί, ο κύριος πρόεδρος μου είπε ότι την πάτησες την Πεπονόφλουδα. Λέω, ποια Πεπονόφλουδα πάτησε? Αυτή που σου είσαι ο Κοτσανάς. Για ποιο θέμα? Γιατί δεν υπάρχει κεραία στο αντίριο.
Και έκπληκτος είπα, μα αν εσείς μας κοροϊδέψατε, γιατί εσείς διοικείτε το Δήμο, ζητάτε από εμάς εξηγήσεις που μας είπατε ψέματα και είναι προς τιμή σας να μου λες ότι την πατήσαμε επειδή μας είπατε ψέματα εσείς που εμπιστευτήκαμε. Εσάς ακούμε σε εισηγητές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε στοιχεία ότι μας λέτε. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι μας κοροϊδέψατε, χαλάλι σας. Λέει αυτό είναι δεδομένο. Θα σας πω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και το ήθος της Δημοτικής σας Αρχής, κύριε Δήμαρχε. Πάρε μου λέει έναν τότε να σου πει αυτά τα οποία σου λέω εγώ. Παίρνω λοιπόν το τηλέφωνο, το τηλέφωνό του και από την άλλη γραμμή λέει Δήμαρχε, τι γίνεται καλά. Μα δεν το ξέρεις λέει εσύ ότι 1,5 χρόνο δεν υπάρχει κεραία στο αντίριο. Λέω εγώ να το ξέρω. Είσαι του ΟΤΕ και τρεις κορυφαίοι του ΟΤΕ, στελέχοι σας, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν απάντησαν σε καταγγελίες της συμπολίτευσης ότι υπάρχουν παιδιά άρρωστα τα οποία είναι από τις κεραίες. Και δεν απάντησαν στο Συμβούλιο. Και τώρα εσύ μου λες αυτά τα πράγματα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, έχεις δίκιο σε αυτό που δεν σου απάντησαν, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Ωραία. Έκλεισε το θέμα. Μέχρι εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Βεβαίως, ναι, πολύχρονος. Εγώ δεν ήξερα τίποτα επ' αυτού. Πραγματικά εξεπλάγει. Και είπα βέβαια αυτά τα οποία σας είπα προηγούμενα. Ότι μπράβο σας που καταφέρετε να κοροϊδεύετε θεσμικά την αντιπολίτευση και έχετε μετατρέψει το Συμβούλιο σε τέτοιο χώρο. Κατεβαίνοντας λοιπόν στην ΑΦΑΚΤΟ, και εδώ είναι το θέμα, και εδώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, λυπάμαι ειλικρινά που αν αυτά ήταν καλαμπούρι, και θα το δεχόμουν, εξηγήστε μου από εδώ και πέρα, ποιος έδωσε σε μέσο ενημέρωσης της πόλης την πληροφορία και βγήκε ότι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης την πάτησε την Πεπονόφλουδα. Εγώ δεν το έδωσα. Ή το έδωσε ο πρόεδρος, γιατί μόνο αυτόν συνομίλησα εγώ, ή το έδωσε πάλι ο πρόεδρος μέσω του συνομιλητή που είχε στο τηλέφωνό του. Και έφτασε στο σημείο λοιπόν όλη η πόλη να συζητάει για το πώς ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης την πάτησε την Πεπονόφλουδα, διότι δεν υπάρχει κεραία στο αντίριο και όλα αυτά ήταν παραμύθια. Τι είναι ως παραμύθια? Τη συμπολίτευση. Γιατί εσείς μας άπατε τα παραμύθια αυτά. Δεν τα είπαμε εμείς. Και είπα λοιπόν, κυρία Σύψα, πραγματικά το είπα, ότι λυπάμαι που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο συμβούλιο που ο πρόεδρος του από τη μια μεριά λέει ότι κάνει καλαμπούρι και την άλλη δίνει στα μέσα ενημέρωσης αυτό το θέμα για να ευθυλίσει το θεσμό της αντιπολίτευσης. Αλλά με αυτόν τον τρόπο που είναι κυπαντζίδικος τρόπος. Το λέω καθαρά. Αυτός ο τρόπος είναι κυπαντζίδικος. Δεν είναι πολιτικός, δεν έχει καμιά σχέση με την ηθική της αυτοδιοίκησης, δεν έχει καμιά θέση και σχέση με την ηθική του απλού ανθρώπου, του απλού πολίτη που μάχεται να σταθεί όρθιο σήμερα και κάποιοι τον κοροϊδεύουν και τον εμπέζουν και διασύρουν το Συμβούλιο. Γι' αυτό και δεν σέβεται κανείς αυτές τις διαδικασίες, γιατί ξέρει ότι πίσω από αυτά υπάρχουν βρώμικοι άνθρωποι που διαχειρίζουν με βρώμικο τρόπο καταστάσεις που αφορούν και τους πολίτες της. Αυτά ήθελα να σας πω και να σας αποδείξω, τιμή μου το έχω. Όχι μόνο δεν την πάτησα, αλλά αίσθησα ευήκο νους, αίσθησα αυτή, να δω τι λέει η συμπολίτευση. Και αφού είπε αυτά που είπε, ψηφίσαμε όλοι σαν παράταξη ότι ναι, δεν θα πάμε υπέρ του ΟΤΕ, θα πάμε υπέρ της κοινωνίας. Και αυτό μας το γυρίσατε ότι είμαστε χαζοί, μας κοροϊδέψατε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Και λυπάμαι γιατί από τη θέση που κατέχετε έπρεπε να δείχνετε στην κοινωνία πώς πρέπει να στέκεται. Αν λοιπόν με αυτές τις κυπατζίδικες μεθόδους νομίζετε ότι η κοινωνία θα πάει μπροστά, σας τη χαρίζουμε. Εμείς δεν τη θέλουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς όλους. Εξάλλου, τη χαρακτήριζαν όλοι σας την πορεία αυτή. Θέλω να πω απλά, κύριε Μπουλέ, ότι ουδέποτε συνομίλησα με κανέναν. Δυστυχώς έχετε χάσει την αισθητική, έχετε χάσει το χιούμορ. Μπορώ να πω πολύ περισσότερα από αυτά που ελέγχθησαν εκεί πέρα και να ανοίξω την πόρτα και να εξέλθετε. Δεν θα το κάνω, δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Επειδή μιλήσατε...